Γεια σας παιδιά, RuaMat εδώ. Ακόμα ένα βίντεο με το νησί. Αυτή τη φορά σχεδιάζω να παίξω Tyrannosaurus Rex, γιατί μου το έχετε ζητήσει πολύ. Να ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολος δεινόσαυρος να τον μεγαλώσεις. Αρκετά δύσκολος, γιατί παίρνει πάρα πολύ χρόνο, γύρω στις 6 ώρες αν θυμάμαι καλά. Και πρέπει 6 ώρες να καταφέρω να επιβιώσω για να γίνω ενήλικας Tyrannosaurus Rex. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να τον φτιάχνουμε. Θα κάνω αρσενικό. Και είναι πολύ δύσκολο, γιατί όταν είσαι μικρός είσαι το εύκολο θύραμα για όλους τους άλλους κυνηγούς. Μια έξυπνη κίνηση αρχικά είναι να του φτιάξουμε το χρωματισμό στο δέρμα του, το καμουφλάζ του, να είναι καλό ώστε να μην φαινόμαστε στην πυκνή βλάστηση. Αν βάλεις κάτι πολύ έντονο ή πολύ σκουρόχρωμο, θα φαίνεσαι στην πυκνή βλάστηση. Εκτός αν κάθεσαι σε τίποτα δέντρα, σε κορμούς δέντρων, καφέ έτσι, και σε πέτρες που έχουν το ίδιο χρώμα με σένα. Εγώ θα του κάνω, να του κάνω κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σκουρόχρωμο. Θα ήθελα να είχε και πιο πράσινο, ρε γαμώτο. Αυτό είναι λαδί, δεν μου αρέσει. Ναι μεν είναι καλό καμουφλάζ, αλλά εγώ θα του βάλω αυτό. Και από κάτω θα του βάλω, έτσι θα τον κάνω, αλλά γκρι. Λοιπόν, και ξεκινάμε, μπαίνουμε στο παιχνίδι. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το βίντεο. Θα προσπαθήσω να επιβιώσω όσο το δυνατόν περισσότερο μπορέσω. Το ιδανικό είναι να καταφέρω να γίνω ενήλικας. Ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι να βρω ένα μέρος απόμακρο που θα έχει νερό και τροφή, ώστε να μπορέσω να επιβιώσω. Γενικά ο Τζούβε Ρέξ σαν μικρός δεινόσαυρος είναι καλός. Δηλαδή είναι και γρήγορος, κρύβεται εύκολα. Παλιά ήταν πολύ πιο αργός. Συγκριτικά με άλλα Τζούβε όπως είναι ο Γίγα, είναι πολύ καλύτερος ο Ρέξ. Το σημείο που είμαι τώρα είναι σχετικά πέρασμα. Από εδώ περνάνε, είναι κοντά σε ένα κεντρικό σημείο όπου έχει μεγάλες λίμνες και περνάνε και μαζεύονται κιόλας πολλοί δεινόσαυροι, άρα είναι πολύ επικίνδυνο. Εμείς τώρα θέλουμε να βρούμε ένα ήσυχο σημείο κάπου μακριά στο χάρτη με λίμνη, για να πίνουμε νεράκι και να έχει και μερικά bots, μικρά δεινοσαυράκια, για να τρεφόμαστε μέχρι να μεγαλώσουμε και να γίνουμε ένας άγριος, δυνατός, τεράστιος Tyrannosaurus Rex που δεν θα φοβόμαστε σχεδόν τίποτα. Γενικά ο Rex είναι πολύ καλός στο να κρύβεται και στο να πηγαίνει έτσι αθόρυβα μέσα από τα φυτά, παρόλο το μέγεθός του. Έχει πολύ καλό ambush speed, πάρα πολύ καλό ambush speed για το μέγεθός του. Δηλαδή αν είσαι στο σκύψιμο για κυνήγι, που παίρνεις το extra speed, την extra ταχύτητα για να κυνηγήσεις, σαν ενήλικας είναι πολύ γρήγορος παρόλο το μέγεθός του. Είναι άριστος κυνηγός. Επίσης η διακομματιά του καταστρέφει τα κόκαλα του αντίπαλου δεινοσαύρου, του θυράματος. και δεν μπορεί να σου ξεφύγει με τίποτα. Τα μειονεκτήματα είναι ότι είναι τεράστιος δεινόσαυρος, ότι αργεί πάρα πολύ να μεγαλώσει και είναι πολύ δύσκολο να τον μεγαλώσεις. Επίσης το άλλο μειονέκτημα είναι ότι στο στρίψιμο αργεί πάρα πολύ να κάνει αυτή τη στροφή. Όχι τώρα που είναι μικρός, όταν είναι μεγάλος θέλει πολύ μεγάλο χώρο για να πάρει τη στροφή. Και έτσι αν ο αντίπαλος ξέρει να παίζει καλά, θα μπορεί να μείνει έτσι από πίσω σου και να μην μπορείς να στρίψεις ώστε να τον δαγκώσεις και να σε δαγκώνει αυτό συνέχεια, να σου κάνει αιμορραγία, bleed και να πεθάνεις. Δηλαδή το ότι είσαι τεράστιος, έχεις πολύ μεγάλη δύναμη στα σαγόνια σου και όλα αυτά δεν αρκούν για να είσαι αίτητος. Λοιπόν, για να μυρίσουμε να δούμε αν εδώ τριγύρω υπάρχει κάποια λίμνη. Ήδη έχει κατέβει λίγο η τροφή μας και το νερό. Κάθε λίγο και λιγάκι πρέπει να έχουμε κάτι να φατρώμε. Ενώ όταν είναι ενήλικας αντέχει αρκετά χωρίς τροφή. Όταν είσαι μικρός στην ανάπτυξη χρειάζεται να τρως συνέχεια. Κοιτάξτε πόσο λίγος χρόνος πέρασε και η τροφή είναι ήδη στο μισό. Δεν κοιτάζω τώρα χάρτη για να βρω ένα μέρος να πάω. Πάω στην τύχη να εξερευνήσω, γιατί είναι και κουραστικότερο να ψάχνω μέρος, να κοιτάζω συνέχεια χάρτη, συντεταγμένες και τέτοια πράγματα. Πάω από εδώ και αν βρω κάτι, καλώς. Σίγουρα θα βρω κάτι, δεν μπορεί να είμαστε τόσο άτυχοι. Άκουσα μια κραυγή από ένα μικρό δεινοσαυράκι. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι είναι οι ήχοι. Με τους ήχους μπορείς να εντοπίσεις το θύραμά σου ή ακόμα και να ξεφύγεις από κάτι. Αν ακούς θόρυβο να μένεις σκυφτός και κρυμμένος κάπου. Και από τις κραυγές, τα βήματα, τις ανάσες, τα πάντα όλα μπορείς να είτε ξεφύγεις είτε να βρεις θύραμα. Απα. Αυτό. Πάμε. Το σκοτώσαμε. Καλή μας όρεξη. Το καλό είναι ότι βρήκαμε τροφή. Άλλο. Έχει λίγο ακόμα. Μπινάει. Τέλος πάντων, γεμίσαμε τροφή. Γιατί δεν βλέπω λίμνη, γράμματο. Ας πάμε από εδώ. Μέσα στην πυκνή βλάστηση. Παιδιά, πρέπει να δείτε πόσο ωραίο θα γίνει το νησί στο update. Το θέμα είναι πότε θα το βάλουν αυτό το update. Μείνανε συνέχεια ημερομηνίες ότι θα βγει η τάδε του μηνός και συνέχεια τα ακυρώνουν και και θέλουν όλο και περισσότερο χρόνο. Λογικά το δουλεύουν όλο και παραπάνω. Επίσης μετά το update, παρόλο που θα έχει καλύτερα γραφικά, θα έχει λιγότερες απαιτήσεις το παιχνίδι από το σύστημα. Θα τρέχει ακόμα πιο καλά, γιατί θα το κάνουν πιο συμβατό με πολλές συσκευές και θα κάνουν recode γενικά όλο το παιχνίδι. Ο Rex γενικά αγαπάει το νερό, διψάει πολύ, πρέπει γενικά να είστε κοντά σε νερό. Αυτή η φωνή που ακούω δεν είναι καλή, είναι του Ντίλο. Ο Ντίλο είναι ένας πάρα πολύ καλός κυνηγός σαν δεινόσαυρος, ειδικά για τους μικρούς δεινόσαυρους, αλλά γενικά έχει τεράστιο bleed, κάνει πάρα πολύ αιμορραγία με τις δαγκωματιές του και μπορεί να σκοτώσει ακόμα και μεγάλους δεινόσαυρους. Άρα φανταστείτε πόσο επικίνδυνο είναι τώρα για μένα ένα μικρούλι ρεξάκο. Είναι ρε παιδιά οι λίμνες. Έχω και πάρα πολύ καιρό να παίξω το παιχνίδι και δεν θυμάμαι πολύ καλά το χάρτη για να πάω. Αυτά ήταν η Therizinosaurus, φυτοφάγη αλλά πολύ δυνατή, σαν τεράστιες γαλοπούλες με τεράστια δυνατά νύχια. Πολύ δυνατή δεινόσαυρη. Άλλα μια λίμνη. Είναι επικίνδυνη η λίμνη αυτή. Αλλά τι να κάνω, θα το επιχειρήσω να πάω από την πίσω μεριά, εκεί που έχει δέντρα, να μην περάσω από μπροστά όπου θα είναι όλοι οι δεινόσαυροι. Πιστεύω εκεί θα είναι λίγο ασφαλές. Το εύχομαι δηλαδή. Έχω πολύ λίγο νερό, ελπίζω να αντέξει ως εκεί. Γιατί θα πάω και κυκλικά, μου τελειώνει και το στάμινα. Θα πάω μέσα από τα φυτά γρήγορα. Θα κατέβω από εδώ. Οπα. Επίσης πολύ επικίνδυνο αυτά τα βράχια, γιατί αν τρέχεις και κάνεις ένα άλμα μπορεί να σπάσει το πόδι σου και μετά δεν θα μπορείς να προχωρήσεις και θα χρειαστεί να κάτσεις κάτω για να θεραπευτείς και δεν έχω πολύ νερό για να χάσω τόσο πολύ χρόνο από κάτι τέτοιο, θα πεθάνουμε από τη δίψα. Εδώ είναι πολύ επικίνδυνο μέρος. Γενικά πρέπει να περάσουμε πολλές ώρες με τον δεινοσαυρούλι μας για μέχρι να μεγαλώσουμε. Κάποιες στιγμές ίσως να αφήσω AFK σε κάποιο ασφαλές σημείο να περάσει λίγο χρόνος, αλλά αυτό προϋποθέτει να έχω γεμίσει την κοιλιά μου με φαγητό και νερό γιατί αν δεν έχω φαγητό, αν δεν βρίσκω φαγητό και νερό, θα πρέπει αναγκαστικά να τρέχω, να κυνηγήσω. Γενικά πείτε μου ό,τι θέλετε να σχολιάσετε από κάτω στα σχόλια. Αν έχετε να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με το παιχνίδι, σχετικά με εμένα, αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι, αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους δεινόσαυρους, γιατί παίζοντας αυτό το παιχνίδι έχω μάθει πάρα πολλά για τους δεινόσαυρους και από τη Wikipedia, Αλλά γενικά ήξερα και από μικρό στο σχολείο μου, επειδή μου άρεσαν. Και ψάχνω αραιά και πού να μαθαίνω και νέα από αρχαιολόγους που βρίσκουν ευρήματα σχετικά με τους δεινόσαυρους. Έχουν ανανεωθεί πάρα πολλά όσον αφορά τις θεωρίες τα τελευταία χρόνια, γιατί όσο πάει να ανακαλύπτουμε και περισσότερα πράγματα, αλλά και προχωράει και η τεχνολογία. Παναγία μου. Αυτός ήταν Τυραννόσαυρος Ρεξ ενήλικας. Όχι, νάτος. Λοιπόν, τον είδα. Ελπίζω να με δει και αυτός, γιατί αν πεινάει δεν θα τον νιάξει καθόλου. Αν είμαστε το ίδιο είδος ή αν είμαι ένα γλυκό μικρό μωράκι, αν πεινάει θα θέλει μόνο να γεμίσει την κοιλάρα του. Βέβαια εγώ δεν είμαι έτσι. Τι θέλω να πω, ότι τους λυπάμαι τους μικρούς δεινόσαυρους, εκτός αν είμαι σε πολύ τραγική κατάσταση σε θέμα ζωής και θανάτου και χρειάζεται να φάω κάτι, τότε ναι, αναγκαστικά θα πρέπει να επιβιώσω, να σκοτώσω για να επιβιώσω. Παρ' όλα αυτά, σε γενικές γραμμές, αν δεν χρειάζεται, δεν θέλω να σκοτώνω έτσι μωράκια δεινόσαυρους, οι οποίοι είναι παίκτες και αν θέλουν να επιβιώσουν και αυτοί, ίσα ίσα μπορεί να βοηθήσω κιόλας, κι ας είναι άλλο είδος. Μου αρέσει να είμαι φιλικός δεινόσαυρος με τους άλλους. Λοιπόν, έχει κατέβει το νερό στο 0%. Να πάρει οργή. Πρέπει να πάω να πιω. Δεν είμαι σε καθόλου καλό σημείο εδώ πέρα. Σε καθόλου όμως. Δεν το υπολόγισα μάλλον πολύ καλά. Πολλούς δεινόσαυρους ακούω εδώ πέρα. Μακάρι να είχε... Αν θυμάμαι καλά, έχει κι άλλη λίμνη εδώ κοντά. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει η τροφή μου ή το νερό μου στο 0% και δεν έχω την πολυτέλεια να ψάξω για άλλη λίμνη. Αναγκαστικά θα πρέπει να το ρισκάρω. Είδατε, έχασα, έφαγα damage από τη δίψα. Λοιπόν, πάμε. Τουλάχιστον θα προσπαθήσω να πάω εκεί, σε αυτό το δάσος που βλέπω εδώ. Μήπως και μέσα από τη βλάστηση δεν με εντοπίσει κάποιος άλλος δεινόσαυρος και καταφέρω να πιω λίγο νεράκι. Κοιτάξτε, εκεί πέρα βλέπω δύο δεινόσαυρους. Και άλλο ένα αρνητικό είναι ότι έφαγα όλο το στάμινα και δεν μπορώ να τρέξω. Αν τώρα κάποιος άλλος δεινόσαυρος μου επιτεθεί, είμαι καταδικασμένος. Δεύτερο damage από τη δίψα. Πρέπει οπωσδήποτε να πάω να πιω νεράκι. Σπάω στην πυκνή βλάστηση και από εκεί θα πάω σιγά σιγά να πιω νεράκι. Λοιπόν, πάμε για νερό και ό,τι γίνει. Πάμε. Γρήγορα. Και μετά που να κρυφτώ, κάπου εκεί πίσω σε αυτά τα μεγάλα δέντρα. Νερό. Ναι, νεράκι. Αχ, νεράκι. Προσερό. Κοιτάξτε πόσο δύσκολο είναι. Ήπιαμε τώρα νερό και κοιτάξτε που είναι το φαγητό. Στο 35% πρέπει να είναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πρέπει να ξεκινήσω την αναζήτηση τροφής. Είναι αρκετά δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε. Ειδικά εδώ που έχει πολλούς δεινόσαυρους. Κάπου είχα ακούσει πριν κάτι από εδώ. Μισό λεπτάκι να κάτσω εδώ να γεμίσω στάμινα. Όταν είσαι δεινόσαυρος πάνω στην ανάπτυξη, καθώς προχωράς γεμίζει το στάμινα. Όταν είσαι ενήλικας δεν γεμίζει το στάμινα, πρέπει να κάτσεις κάτω στα Tyrannosaurus Rex. Εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις δεινοσαύρων, όπως ο Γιγαντόσαυρος. Επίσης, αν κάποιος από εσάς έχει το παιχνίδι, το νησί, και παίζει και αυτός, μπορούμε κάποια στιγμή να παίξουμε μαζί. Γράψτε μου εδώ από κάτω στα σχόλια, στο βίντεο, σε ποιο σερβερ παίζετε, πώς σας λένε, και κάποια στιγμή θα σας γράψω τι ώρα να μπούμε μαζί. Οπα, κάτι άκουσα. Σε λίγο θα ανοιχτώσει κιόλας. Οπα. Αυτό εκεί τι ήταν, τροφή? Βλέπω κάτι μπροστά, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω. Και μύρισα και δεν βγάζει κάπου. Η πέτρα είναι η τροφή. Για να πλησιάσουμε λίγο, μακάρι να είναι τροφή. Α, υπάρχει πιθανότητα να είναι τροφή. Για πάμε. Oh, η πέτρα είναι. Πέτρα είναι. Α, τροφή, τροφή. Πολύ ρυψοκίνδυνο το σημείο. Λογικά αυτό το πράγμα πρέπει να το είχε φάει ο Τυραννόσαυρος που είδαμε πριν. Κοιτάξτε που είναι η τροφή μου στο 3%, ξέρω εγώ. Αμάν, δεινοσαύρους βλέπω εκεί. Σούκο μέσα στο νερό. Πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, πάω να φύγω. Δεν μου αρέσει αυτό το σημείο, δεν είναι καλό. Άμα πεινάσουνε σίγουρα θα κάνουν απόπειρα να με κυνηγήσουνε. Αν με δουνε. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Πολύ επικίνδυνη λίμνη. Ναι. Ακούω μικρά bots, τώρα δεν τα χρειαζόμαστε. Θέλω να πάω να βρω μια άλλη λίμνη. Πιο μικρή και πιο απομακρυσμένη. Το θέμα είναι ότι αν είμαι μόνος μου, πιο δύσκολα θα εμφανιστούν bots για να φάω. Νερό μπορώ να βρω. Boats όμως λίγο πιο δύσκολα. Να μια λίμνη εκεί. Τέλεια. Πάμε να δούμε εκεί τι παίζει. Κάτσε να κοιτάμε και το chat. Σιγά σιγά ανοιχτώνει. Τη νύχτα είναι ακόμα πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Υπάρχουν και κυνηγοί που κυνηγάνε μόνο τη νύχτα και έχουν τρομακτικά προτερήματα, όπως είναι ο Ντίλο. Ξαναλέω, ο Ντίλο είναι κυνηγός της νύχτας γιατί βλέπει πάρα πολύ καλά. Να, εγώ ας πούμε βλέπω μέχρι αυτό εκεί το δεντράκι πιο πίσω, τα βλέπω όλα σκοτεινά και θολά και ακόμα δεν έχει νυχτώσει. Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχει νυχτώσει. Άμα νυχτώσει είναι όλα μαύρα. Ενώ ο Ντίλο βλέπει αυτά που βλέπετε εδώ, τα μαύρα τα δέντρα, τα καλύπτει όλα η όρασή του, όλα. Να, όσο εκεί τα καλύπτει και βλέπει πολύ καλά στο σκοτάδι και κυνηγάει πολύ πιο εύκολα. Και μπορεί να μου πεταχτεί, ξέρω εγώ, μέσα στο σκοτάδι τελευταία στιγμή και αν έρθει και από πίσω δεν θα προλάβω να αντιδράσω. Οπότε η νύχτα είναι λίγο πιο επικίνδυνη. Εδώ πρέπει να είναι καταράχτης. Λοιπόν, κοιτάξτε. Να μην σταματήσω εδώ που είναι εκτεθειμένο. Να σας εξηγήσω. Κάτσε να κάνουμε να γεμίσουμε στάμινα. Λοιπόν, το Growth είναι εδώ. Το Growth μας είναι εδώ πέρα. Είμαστε 0,655 στο 1. Μόλις φτάσει στο 1, τότε μπορώ να εξελιχθώ και να γίνω ένας έφηβος Rex. Τώρα είμαι ακόμα παιδί, μικρό παιδί. Ξεκινάει από τα 0,5. Εμείς έχουμε τώρα φτάσει 0,666 στο 1. Και όσο περνάει η ώρα ανεβαίνει αυτό το ποσοστό. Μόλις φτάσει το 1 λοιπόν εξελισσόμαστε σε έφηβο Rex. Μετά θα συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε και όταν ξαναφτάσουμε στο 1 θα γίνουμε ενήλικας Rex. Όσο ανεβαίνει λοιπόν αυτό εδώ πέρα το ποσοστό, μεγαλώνει σιγά σιγά και το μέγεθος μας. Λοιπόν, αυτά νομίζω σας τα εξηγώ και σε άλλο βίντεο, αλλά θα σας τα ξαναπώ λίγο, μιας και είχα καιρό να παίξω. Λοιπόν, το graph μας το δίνει και εδώ σε ποσοστό της 100. Εδώ πέρα είναι το στάμινά μας, η αντοχή μας, δηλαδή όταν τρέχουμε αυτό κατεβαίνει και όταν φτάσει εδώ δεν θα μπορούμε να τρέχουμε, θα πρέπει να ξεκουραστούμε. Αυτό εδώ πέρα είναι η τροφή μας, το στομάχι μας, το βλέπετε και από το σχήμα. Όσο κατεβαίνει αυτό χρειαζόμαστε τροφή, όσο κατεβαίνει μεγαλώνει η πείνα. Αν πάει στο 0 αρχίσουμε να τρώμε damage και να χάνουμε ζωή. Αν χάσουμε πολύ ζωή πεθαίνουμε. Εδώ πέρα είναι το νερό, όσο κατεβαίνει και αυτό τόσο διψάμε περισσότερο. Εδώ μας λέει τι είμαστε, juvenile, αρσενικό. Ό,τι διψάμε μας λείπει περισσότερο νερό πάλι. Όσο μεγαλούμε είτε αυξάνεται η ταχύτητα είτε μειώνεται αναλόγως. Εδώ μας λέει πόσα κιλά είμαστε. Δείτε είμαι μωρό τυρανοσαυράκι και ζυγίζω 608 κιλά. Απίστευτο. Εδώ λέει ότι είμαστε σαρκοφάγο. Εδώ μας λέει τη δύναμη της δαγκωματιάς μας. Όσο μεγαλώνουμε τόσο μεγαλύτερη είναι και το bite force. Εδώ είναι οι συντεταγμένες για το που βρισκόμαστε στο χάρτη. Εδώ μας δείχνει το μέγεθός μας συγκριτικά με το, μέσο ανθρώπινο ύψος. Κοιτάξτε πως είμαστε. Εγώ τώρα είμαι παιδάκι, υπάρχει και το μωρό. Τώρα είμαι παιδάκι. Για να είσαι μωρό πρέπει να σε γεννήσουν άλλοι δεινόσαυροι μέσω αυγών, που παίζει πολύ σε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή συνέχεια κάνουν αυγά οι δεινόσαυροι. Τέλος πάντων, κοιτάξτε, είμαι στο παιδάκι και έχει ύψος όσο ένας μέσος άνθρωπος. Πόσο τεράστιος είναι. Εδώ κοιτάξτε τι ύψος, πόσο μεγαλύτερος είναι από τον άνθρωπο, ο έφηβος τυραννοσαύρος. Κοιτάξτε το στόμα του, το στόμα του φτάνει όσο είναι το μισό σώμα του ανθρώπου, και αυτό όταν είσαι έφηβος. Και κοιτάξτε πόση μεγάλη διαφορά είναι όταν είσαι ενήλικας τυραννόσαυρος Ρέξ. Το στόμα του είναι σχεδόν ολόκληρος ο άνθρωπος. Σε τρώει δηλαδή με μια χαψιά. Επίσης, αυτό το μέγεθος του τυραννόσαυρου είναι με τα παλιά δεδομένα που υπήρχαν. Γιατί αν θυμάμαι καλά, κάπου στο 2012, όχι πολλά χρόνια πριν, πολύ λίγα χρόνια πριν, βρήκανε νέα ευρήματα από ένα τυραννόσαυρο, ο οποίος είχε πολύ μεγαλύτερο μέγεθος, και ανακάλυψαν ότι το μέγεθός του έχει να κάνει με το περιβάλλον το οποίο ζούσε ο τυραννόσαυρος Ρέξ. Δηλαδή αν τον βοήθαγε θα γινόταν πολύ μεγαλύτερος από ό,τι υπολόγιζαν. Δηλαδή θα είναι κάπου εδώ, τόσο τεράστιος. Τα βρήματα που βρέθηκαν είναι τόσο τεράστια. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Επίσης στο update να προσθέσω, κοιτάξτε πόσο σκοτάδι έχει γίνει τώρα. Δεν βλέπεις τίποτα. Μέχρι εκεί βλέπω. Ο Ντίλο που σας λέω ότι κυνηγάει το βράδυ βλέπει ως απέναντι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Θα βάλω φωτεινότητα στην οθόνη. Μήπως βλέπω λίγο καλύτερα, ώστε να μήπως με βοηθήσει. Το έχω ξαναδοκιμάσει, έχω φτιάξει κάτι ρυθμίσεις και με βοηθάει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κοιτάξτε τώρα πως βλέπω τη νύχτα. Είναι λίγο cheat. Αλλά νομίζω ότι περισσότεροι το κάνουν. Αυτό με την οθόνη. Όσοι παίζετε και χρειαστείτε βοήθεια σχετικά με αυτό, γράψτε μου από κάτω στα μηνύματα. Βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να πιούμε νεράκι. Έλα. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με τους ήχους. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Και να πηγαίνετε πάντα ανάμεσα από τα δέντρα και την πλάστηση. Μπορεί να σώζει ζωές, όχι μπορεί, σώζει ζωές. βρήκαμε νεράκι με μια μεγάλη λίμνη και εδώ. Σκεφτείτε ότι στο update, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, θα έχει πολύ μεγαλύτερο χάρτη. Θα τον φτιάξουν από την αρχή το χάρτη. Αυτός ο χάρτης τώρα που είμαστε είναι ένα νησί. Θα μεγαλώσουν έως και 10 φορές περισσότερο το νησί. Πράγμα που σημαίνει ότι κάνοντας μια τέτοια κίνηση σίγουρα η σερβερ θα είναι πολύ μεγαλύτερη και θα χωράει πολύ περισσότερους δεινοσαύρους μέσα, πολύ περισσότερους παίκτες μέσα. Επίσης οι βλάστηση, όλα τα δέντρα θα τα φτιάξουν πολύ καλύτερα, αλλά μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές θα είναι στο νερό, διότι θα φτιάξουν και από πάνω το νερό να έχει, ας πούμε, πώς να το πω, πανίδα, δεν μου έρχεται η λέξη τώρα να πω, θα έχει από πάνω από το νερό πιο πράσινάδα, δεν θα βλέπεις καλά από μέσα. Επίσης μέσα θα έχει και ψάρια. Και γιατί θα φτιάξουν καλύτερα από πάνω το νερό? Διότι έρχονται δεινόσαυροι του νερού, όπως ο τεράστιος κροκόδυλος, και θα μπορείτε να παίζετε ως τεράστιος κροκόδυλος και θα κρύβεστε κάτω από το νερό και θα παραμονεύετε τους άλλους δεινόσαυρους που θα πλησιάζουν το νερό για να πιούνε. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ θεαματικό. Πάλι κατέβηκε η τροφή μου, πλησιάζει να πάει στο 50%. Λοιπόν, θα κάτσω λίγο εδώ, κρυφτώ για λίγο. Όπα, κάτι πάτησα, όχι, εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο να παίζεις ενήλικα Ρεξ, γιατί είσαι πολύ δυνατός και σε φοβούνται όλοι. Πρέπει τώρα να ψάξω να βρω τροφή πάλι. Είμαστε σε αναζήτηση τροφής. Κάποιο λίγο νεράκι. Και μάλλον θα... Οπα, εδώ έχει παγίδα. Αυτές τις πέτρες, άμα πέσει από εκεί μπορεί να σπάσω το πόδι μου. Δυστυχώς δεν ακούω κάποιο μικρό δεινόσαυρο εδώ. Ίσως να κάνω απόπειρα να γυρίσω πάλι προς τα πίσω, καθαρά και μόνο για τροφή, γιατί η τροφή μου έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Είναι πάρα πολύ ριψοκίνδυνο αυτό που θα κάνω, αλλά δεν έχω άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή. Θα κατευθυνθώ προς τα πίσω και εύχομαι, λόγω της νύχτας, να μην με δει κάποιος, να μην με κυνηγήσει και να βγούμε τροφούλα.